I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me, I love you. Yes, I do, and I hope you hear me. Well, I know our love will always be. When you kiss me right, I don't want to ever say goodnight. I need you, I want you near me, I love you. Yes, I do, and I hope you hear me when I say be mine. If you will, I know all will be fine. When will you be mine? Καλησπέρα σα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Παπανδρέου. Ευχαριστώ. Όλο το σκηνικό. Πολλές μπίδες βλέπω. Τι είναι αυτό? Θα τις βαρέσουμε. Θα τις βαρέσουμε. Ναι, πάνω. Αρχίζουμε λοιπόν. Εγώ ή εσείς? Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Α, λίγο ήθελε. Μπράβο. Άλλη μία. Βεβαίως. Πού πήγε και κάθισε αυτή μπροστά? Δεν πειράζει. Με ενοχλεί αυτό. Βγάλτε το παραπάνω. Θα προσπαθήσω. Πολύ ωραία. Μπράβο μου. Θεία μου. Μπορούμε να περάσουμε να καθίσουμε να μην. Βεβαίως, ευχαριστώ. Πού είναι το ποτό καλύτερο? Σε όλο το να το πάρω. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από το ειδικό μπαρ βλέπω. Έχουμε ειδικό μπαρ. Είναι American bar. Όχι, μην το κάνετε American bar, το έλεγε ο συγχωρεμένος, ο ηθοποιός, που λέγεται ο Παπαγιανόπουλος. Μην το κάνουμε American bar, έλεγε. Και πού το έλεγε αυτό, δεν θυμάμαι τη σκηνή. Σε ένα έργο που ήταν όταν θύμωνε, θυμάμαι. Και λέει, μη μου το κάνετε American bar, έλεγε. Κάποιο χώρο γραφείου, κάτι τέτοιο θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Όλοι οι παλαιοί ηθοποιοί έχουν κάποια έγκλη φανταστική. Για μένα ότι βγαίνουν ακόμα στο σινεμά είναι μια τιμή. Ακόμα και πεθαμένοι, οι άνθρωποι αυτοί δεν λησμονούνται. Με τίποτα. Τίποτα, γιατί έχουν αφήσει ιστορία στο σινεμά. Σήμερα δεν έχουμε τέτοιους ηθοποιούς. Και η μητέρα μου έχει παίξει ένα και μοναδικό έργο σε έργο. Αλήθεια? Βεβαίως. Ποιο ήταν? Έχει ένα μοναδικό έργο και έπαιξε μάλιστα με όλη την οικογένεια σχεδόν. Αυτό ήταν το ιδιαίτερο της υπόθεσης. Καταρχήν να σας καλωσορίσω στο Sky, διότι εκτός από την εκπομπή, θα σας καλωσορίσω και στην εκπομπή του... που εμφανίζεται του κυρίου Μητσή Κώστα. Δεν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ο τίτλος δεν μου πάει, αλλά το συγχωρώ. Ο τίτλος δεν είναι. Εγώ το έκανα, ευρήκα τη λύση. Τρε Ελλάς. Διότι ο Καραμαλής είπε ότι η Ελλάδα είναι απέραντο φρονοκομείο. Άρα η Ελλάς είναι τρε Ελλάς. Και τρελάς. Αυτή την έννοια είναι ο τίτλος. Αλλά ο τίτλος νομίζω ότι δεν πήγαινε. Πήγαινε γενικά σε όλη την εκπομπή και δεν πήγαινε ειδικά σε εσάς. Αυτή η συνεργασία ήρθε μετά από πρόταση του Μητσή Κώστα, νομίζω. Ναι, διότι. Είδε ότι υπάρχει κάποιο χιούμορ, κάποια ανταπόκριση.